Χαίρετε. Για ποιο λόγο λοιπόν προτείνω να μην κάνουμε κάμψεις, στήθους, στο έδαφος. Γιατί χάνουμε μεγάλο εύρος κίνησης από την περιοχή του στήθους, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. Δηλαδή, ενώ μπορώ να κινηθώ σε βάθος πολύ περισσότερο από ό,τι ακουμπήσει το στήθος μου κάτω, στο έδαφος, εγώ το περιορίζω σε αυτό το ύψος. Δηλαδή, δείχνω, αντί να φύγει κι άλλο κάτω, όπως ας πούμε αν είχα αλτήρες ή αν έκανα κάτι άλλο που θα σας δείξω σε λίγο, εγώ σταματάω στο σημείο που ακουμπάω κάτω στο έδαφος. Ναι, αλλά χάνω σε εύρος κίνησης. Χάνω σε αποτελεσματικότητα. Χάνω σε δύναμη. Χάνω σε πολλά. Τι κάνω για να μην χάσω ούτε την άσκηση σαν άσκηση, γιατί ξέρουμε όλη τη σημασία των ασκήσεων με το βάρος του σώματός μας, πόσο σημαντικές είναι. Παίρνω είτε δύο αλτήρες, είτε δύο step. Και θα μου δώσω λίγο βάθος, ώστε να μπορέσω να εκτελέσω σε ακόμα μεγαλύτερο εύρος κίνησης στο κάτω μέρος της άσκησης. Επάνω, εντάξει, ως το σημείο που είναι να πάει, θα πάει. Αλλά εγώ θέλω να κερδίσω και κάτω, χαμηλά. Οπότε αν βάλουμε ένα μικρό υψωματάκι, μπορεί να είναι δύο δίσκοι, τα βάρη, τα κλασικά, οτιδήποτε. Με ενδιαφέρει απλά να δημιουργήσω ένα κενό διάστημα από τα χέρια μου έως το έδαφος. Λοιπόν, κατευθείαν θα δείτε πόσο περισσότερο δουλεύει ο μυς. Αυτό θα μου δώσει πλεονέκτημα και σε δύναμη, αλλά πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα σε ελαστικότητα. Τι σημαίνει αυτό? Λιγότερη τραυματισμή, περισσότερη δύναμη. Πολύ σημαντικό αυτό. Οπότε όταν θέλω να δουλέψω κάμψεις, δεν έχω παρά να αυξήσω την αποτελεσματικότητα της άσκησης, δίνοντας πολύ απλά λίγο διαφορά ύψους από το έδαφος. Δεν χάνουμε σε απόδοση, να μου πείτε ότι είναι λίγο πιο ψηλά, θα κλέψω με το βάρος του σώματός μου, όχι, γιατί πάλι φτάνω έως κάτω, φτάνω στα μέγιστα του εύρους κίνησης, ίσα-ίσα κερδίζω. Οπότε, όσοι δουλεύετε τέτοιου είδους ασκήσεις, προσπαθήστε να τις κάνετε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικές και να παίρνετε πάντα το καλύτερο από αυτές. Ευχαριστώ.